16-19 Δεκεμβρίου του 2019. Κύριος μετατιμής Γιώργος Κουμουτσάκος. Εγκρίνεται. Παρακαλώ, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε, ο κύριος Σταϊκούρας, ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν είναι ταξικός προϋπολογισμός. Και έτσι επάξια κέρδισε μια θέση στο ανθολόγιο ανάλογων δηλώσεων της δεξιάς, δίπλα στον αείμνηστο Υπουργό Εργασίας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Λάσκαρη, που είχε δηλώσει ότι δεν θα ανεχθόμεν την πάλη των τάξεων. Η αλήθεια είναι ότι ο προϋπολογισμός αυτός έχει κοινωνικό πρόσωπο, είναι ένας προϋπολογισμός αντίστροφης αναδιανομής, όπου οι πολλοί παίρνουν λίγα, οι λίγοι παίρνουν πολλά, χαρακτηρίζεται από διάψευση προσδοκιών, αντίθετα από ό,τι ισχυρίστηκε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, πρόχειρα έψαξα και βρήκα στο διαδίκτυο, πια το σκρίπτα μάνετ έχει άλλη έννοια από ό,τι στο παρελθόν, ότι σε συνέντευξη στις 22 Πέμπτου ο Πρωθυπουργός είχε αναγγείλει ανάπτυξη 4% από την επόμενη χρονιά. Προφανώς, η ανάπτυξη που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, 2,8 το δεύτερο τρίμηνο σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της Ελστάτ, είναι ο νέος στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δίπλα στη διάψευση των προσδοκιών, βέβαια, έχουμε και, θα χαρακτήριζα, αγιοβασιλιάτικες υποσχέσεις. Η χαρακτηριστικότερη από αυτές είναι η ταυτόχρονη αναγγελία ότι θα έχουμε αύξηση των συντάξεων, μείωση των εισφορών και επίσης μείωση της συνταξιδοτικής δαπάνης στον προϋπολογισμό. Θα δούμε πώς θα τα καταφέρετε με αυτό το θαύμα. Ο προϋπολογισμός, δυστυχώς, του Υπουργείου Εξωτερικών είναι μικρότερος από την περασμένη χρονιά και προφανώς μικρότερος και απέναντι στις πολύ κρίσιμες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το Υπουργείο αυτό. Δεν είναι όμως το σημαντικότερο ζήτημα, προφανώς, το θέμα του προϋπολογισμού, αλλά το θέμα του προσανατολισμού της εξωτερικής μας πολιτικής. Φάνηκε στις δύο βασικές προκλήσεις που είχατε να αντιμετωπίσετε έξω από τα σύνορα, το προσφυγικό και την αναβάθμιση της προκλητικότητας της Τουρκίας, να καταληφθήκατε εξαπίνης, απροετοίμαστη, λες και ήταν κεραυνός σε νεθρία. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν προχωρήσατε με μια συνεπή εξ αρχής πολιτική, αλλά με παλινοδίες που στην πραγματικότητα δεν υπηρέτησαν την εθνική μας τάση. Εν παρόδο αναφέρομαι στο προσφυγικό, που καταργήσατε το κατεξοχήν αρμόδιο Υπουργείο για να αναθέσετε αρχικά την αρμοδιότητα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λες και η μετανάστευση είναι θέμα δημόσιας τάξης, για να καταλήξετε να δημιουργήσετε μια νέα ad hoc δομή με ημιστρατιωτικά χαρακτηριστικά, λες και ακόμα και αν το θεωρούσατε θέμα εσωτερικής δημόσιας τάξης, είναι ο στρατός αρμόδιος για τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Θα εντοπίσω όμως το υπόλοιπο της ομιλίας μου στο κρίσιμο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε δύναμη πατριωτική και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό το λόγο δεν θα επαναλάβουμε τη δημαγωγική κριτική, που δεν ήταν στην πραγματικότητα κριτική, ήταν πολεμική, την οποία υποστήκαμε το προηγούμενο διάστημα από εκείνες τις φωνές στο εσωτερικό του κόμματός σας που ήθελαν να χαϊδέψουν τα αυτιά της ακραίας δεξιάς τάσης που εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικές δυνάμεις στο εσωτερικό σας. Είμαστε υπέρ του εθνικού μετόπου. Αλλά βέβαια, προϋπόθεση για να είναι αποτελεσματικό αυτό είναι πρώτον να έχει σταθερή στρατηγική και προσανατολισμό και δεύτερον να είμαστε όλοι ειλικρινείς και με σοβαρότητα να σταθούμε απέναντι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και να μην τα βλέπουμε κυρίως ως θέματα επικοινωνίας. Την Τετάρτη που μας πέρασε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για την ανάγκη εθνικού μετόπου. Και ποια ήταν η απάντηση, η διαρροή από το Μαξίμου, γιατί αυτή η πρόταση για εθνικό μέτωπο συνοδεύτηκε και από την εναγκαία κριτική, διχαστικός ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν μπορεί να κινηθούμε έτσι. Δεν μπορεί να δείχνει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση ή αντιπολίτευση από την κυβέρνηση. Και δεν μπορούμε να κινηθούμε χωρίς να δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό και στην αλήθεια και στην υπηρεσία των εθνικών μας ζητημάτων.
Η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο η ουσία έχει γίνει βορά στην επικοινωνία, αλλά και τα μηνύματα που εκπέμπεται είναι αντιφατικά. Από το ότι με καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές, τι εξομοίωση είναι αυτή του αναθεωρητισμού της Τουρκίας με τη δική μας εθνική πολιτική, θα λυθούν τα θέματα, μέχρι τις διαρροές ότι τάχα απανοτάχα στούκια και απανοτές ήττες δοκιμάζει ο πρόεδρος Ερντογάν, από τις εκκλήσεις να πάμε στη Χάγη που συνοδεύονται από τις ακριβώς αντίθετες για στρατιωτικοποίηση της αντίδρασής μας, για κανόνια που πρέπει να αντικαταστήσουν τα βούτυρα και για θυσίες που έχει ο ελληνικός λαός. Ακούστε. Η εξωτερική πολιτική θέλει πηξίδα. Και δεν μπορεί να ετεροκαθορίζεται να αντιδρούμε απλώς εκ των υστέρων στην παραβατικότητα και στην αναβάθμιση της προκλητικότητας της άλλης πλευράς. Η τουρκική πολιτική έχει στρατηγικά χαρακτηριστικά αναθεωρητισμού. Η αναβάθμιση της παραβατικότητας εξηγείται μεν από την απομόνωση στην οποία έχει υπερέλθει το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο λόγω της αιμονής της να μη σέβεται το διεθνές δίκαιο, αλλά λόγω και της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, την οποία υπηρετήσαμε εμείς όσο είμαστε στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι η απάντηση που πρέπει να έχει αυτή η πολιτική πρέπει να έχει τα εξής δύο χαρακτηριστικά. Να αντιδρούμε στην αναβάθμιση της προκλητικότητας, καταρχήν αξιοποιώντας όπλα που πέτυχε η ελληνική διπλωματία με πολύ κόπο, όπως είναι οι κυρώσεις, αλλά ταυτόχρονα ενισχύοντας το στίγμα της ενεργητικής διπλωματίας που απέναντι στην πολλή ισχύος της Τουρκίας προβάλλει τις δικές μας συνεργασίες. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει ενεργοποιηθεί η διάσκεψη του Νότου όλο αυτό το διάστημα. Δεν είναι δυνατόν να μην επιδιώκει η κυβέρνηση να επαναλάβει η Αμερική, να επαναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη στήριξη στον East Med που αποτελούσε μία από τις κορονίδες αυτής της ενεργητικής πολιτικής. Φαίνεται σαν να διαλέγεται την ακινησία στην εξωτερική πολιτική και την έλλειψη συγκεκριμένων στόχων από το φόβο δεν θα πετύχετε τους ενδιάμεσους στόχους που θα θέσετε. Δεν μπορεί όμως να υπηρετηθεί μέσω της απραξίας η εξωτερική πολιτική. Η δική μας προσφορά παραμένει, ακριβώς γιατί είμαστε πατριωτική δύναμη και δύναμη ευθύνης. Πρέπει να ξεπεράσετε όμως τα χαρακτηριστικά που απέδωσε στην εξωτερική πολιτική που ασκείται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην τελευταία του συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά. Και με αυτό τελειώνω. Εισαγωγικά, η ελληνική δεξιά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, παραδοσιακά δεν ξέρει να κάνει εξωτερική πολιτική. Δεν τολμά να κάνει πολιτική. Εμείς λοιπόν θέλουμε να υπηρετήσουμε την ειρήνη. Θέλουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίες με την Τουρκία. Θεωρούμε αναγκαίο να ξαναξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές και να υπηρετούνται και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτό δεν σημαίνει όμως παράδοση όλων των άλλων σημαντικών όπλων που είχε η διπλωματία μας στο προηγούμενο διάστημα. Μόνο με ένα συνολικό σχέδιο εξωτερικής πολιτικής μπορούμε να ανταποκριθούμε στο ρόλο που περιμένει από εμάς ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Επικρατείας, κύριος Γεραπετρίτης.